άνθρωπο για τα καλά του λόγια και βέβαια θα συνηγορήσουμε και εμείς σε αυτά που είπε όλα. Η μνήμη λοιπόν είναι το πολύτιμο στήριγμα κάθε ανθρώπου. Είναι εκείνη που τον καθορίζει, σμιλεύει την ταυτότητά του και τον οδηγεί με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η ιστορική μνήμη που μας δείχνει ποιοι είμαστε και πού πρέπει να πάμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της μνήμης υποδεχόμαστε απόψε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γέννησε αυτός ο τόπος. Καλωσορίζουμε ξανά στη γη που τον γέννησε και που τόσο αγάπησε τον μεγάλο μας ευεργέτη, τον Αγιαννίτη Δημήτριο Καρτσότη. Ένα σπουδαίο Έλληνα και έναν μεγάλο οραματιστή, τον ιδρυτή της σχολής Καρτσότη, τον άνθρωπο που συνειδητοποίησε από νωρίς ότι η ελευθερία κατακτιέται μόνο από την παιδεία. Ο ευπατρίδης συμπατριώτης μας, Νικόλας Μπάρλας, του Μιχαήλ, από το Τορόντο, Καναδά, στο πρώτο καλεσμά μου ανταποκρίθηκε και χρηματοδότησε την προτομή του Δημητρίου Καρτσότη, εκφράζοντας και αυτός την αγάπη του για τον τόπο που τον γέννησε. Ο Νίκος Μπάρλας, επιτυχημένος επιχειρηματίας από την ξένη γη που ζει, έχει κατά καιρούς βοηθήσει εκτός από εμάς και άλλους συλλόγους. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες και ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να έχει στο νου του πάντα το χωριό μας. Ο σύλλογός μας αποφάσισε να τιμήσει τον Νίκο Μπάρλα, ορίζοντας αυτόν ως επίτιμο μέλος και το απονέμει πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα τιμής. Παρακαλείται η ανιψιά του να προσέλθει να πάρει το δίπλωμα τιμής και την πλακέτα, την αναμνηστική. Εξοραστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου τιμά τον Νικόλα ο Μιχαήλ Μπάρλα για την πολύτιμη προσφορά του, την προτομή του Καρτσότη και ορίζει αυτόν επίτιμο μέλος και μεγάλο δωρητή του Συλλόγου. Άγιος Ιωάννης 13, 8, 2021 για το ΔΣ ο Πρόεδρος.